Έχει αυγεί σήμερα, κύριε Μητρόπουλε, έχει αυγεί το ασφαλιστικό, το είχε το Υπουργείο Οικονομικών, το Υπουργείο Εργασίας και η Τρόικα. Και ξαφνικά βρέθηκε στην αυγή. Πώς βρέθηκε αυτό το αποκλειστικό θέμα στην αυγή σήμερα, το δώσανε στον Τσίπρα? Μα η αυγή έχει και άλλες επιτυχίες τον τελευταίο καιρό και συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι έχει... Ναι. Και καλή πληροφόρηση αλλά και καλά στοιχεία. Συνεπώς είναι μεγάλη επιτυχία και της αυγής και του διευθυντή της, του κυρίου Φίλη, και του εκπροσώπου εκεί πέρα, του εργατικού, του Ανδρέα του Πετρόπουλου. Ένα λεπτό τώρα. Αυτό είναι το δώσανε οι Τροϊκανοί, το έδωσε η κυβέρνηση, το έδωσε το Υπουργείο Οικονομικών, διότι αυτό δείχνει κάτι. Δηλαδή, δείχνει ότι θέλουν να δείξουν στην αξιωματική αντιπολίτευση, που όχι βεβαίως πρωτεύοντα ρόλο μαζί με την κυβέρνηση όπως και τα υπόλοιπα κόμματα, ότι αυτό είναι το καινούριο ασφαλιστικό. Εννοείται αυτό τον σεισμό, δηλαδή το ασφαλιστικό, ναι. Οι Τροϊκανοί λέει ας το πάρουν και οι Σιριζέοι να το κρίνουν. Αυτό λέτε? Όχι κύριε Αυτιά. Δεν είναι αυτό λέτε. Φαίνεται ότι αυτό το πράγμα είναι σκληρό όπως βλέπετε, ναι. Και εσείς στην πρώτη σελίδα. Αλλά αρκετά στοιχεία έχει και στη συνέντευξή του ο κύριος Βρούτσης στην κυρία Σαλούρου. Στην Καθημερινή. Σκληρά έχει επίσης το δεκάλογο των απαιτήσεων της Τροϊκά και το Βήμα. Το θέμα είναι ότι το ΕΤΕΑ, το οποίο ιδρύθηκε πριν 17 μήνες και επέρετο η κυβέρνηση για το μεγάλο ταμείο της επικουρικής σύνταξης, καταργεί, το πάει στο ΙΚΑ, το Ταμείο Κύρια Σύνταξης, καταργεί όλα τα ταμεία προνοίας, καταργεί όλα σχεδόν τα επικουρικά και τα εφάπαξ. Είναι αυτό το οποίο είχαμε προαναγγείλει στην εκπομπή σας, αλλά και ο Γιώργος Ρωμανιάς το είχε πει. Βάζουμε μία τελεία, κύριε καθηγητά. Παρά το ότι το διέψευδαν τα κυβερνητικά στελέχη στις εκπομπές πανταχώθεν, ότι δεν έρχεται αυτό το πράγμα, συνεπώς πάμε σε σκληρές εξελίξεις. Αυτό θα αναλύσουμε, θα είστε μαζί μας. Άλλωστε, κύριε Ρωμανιά, είχατε βάλει στοίχημα πριν από 2 χρόνια ότι πλέον οι επικουρικές και τα εφάπαξ θα πάνε στις κύριες συντάξεις. Εγώ δεν θα πω ότι δικαιώνεστε, απλά η πρόβλεψή σας αυτή, όπως και του Αλέξη του Μητρόπουλου. Και ο κύριος Καλάκος είχε εκφράσει κάποιες έτσι ανησυχίες. Έρχεται να επιβεβαιωθεί, κύριε Ρωμανιά. Κοίταξε, Γιώργο, δεν χρειαζόταν να γίνει καμία πρόβλεψη. Μάλιστα. Καλώς ή κακώς, έχω τη δυνατότητα να πληροφορούμε από στελέχη, ας πούμε, και του Υπουργείου το τι τεκμέρεται. Ήταν δεδομένο λοιπόν ότι υπήρχε μια προοπτική, ναι, σταδιακής κατάργησης επικουρικής. Γιατί αυτό που διαβάζουμε σήμερα, μάλιστα, ότι πάει το ΕΤΕΑ, στο οποίο έχουν συγκεντρωθεί τα επικουρικά ταμεία και του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ότι πάει στο ΙΚΑ, ναι, σημαίνει με άλλα λόγια ότι καταργείται επικουρική ασφάλιση. Εξαφανίζεται. Καταλαβαίνετε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι έχουμε πολύ δρόμο σήμερα. Μισό λεπτό, Γιώργο μου. Έχουμε σωρία κοινωνικών θεμάτων. Αύριο πάει η εγκύκλειος στο ΙΚΑ και στα ταμεία για τη ρύθμιση των χρεών. Είδα την Καθημερινή χθες τι αποκάλυψε. Ρεπορτάζ καλό σήμερα από την Καθημερινή. Μάγδα, πού είμαστε και πού πάμε? Κοιτάξτε, σήμερα είναι μια πολύ σπουδαία ημέρα, ναι, διότι έχουμε το 32ο μαραθώνιο, τον κλασικό μαραθώνιο.